Δηλαδή πρέπει να αναούμε λίγο αδογμάτιστα, με καθαρό μυαλό, τι γράφει εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να το δούμε. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Δεν είπα, θα με καθαρό μυαλό, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. Προχωράμε τώρα. Η γεωμέτρηση του άλφα έχει ως εξής. 5 γωνίες εσωτερικές και μία εξωτερική. 3 γωνίες 60 μοιρών, επί 3 μας κάνουν 180 μοίρες. 2 γωνίες των 120 μοιρών, επί 2 μας κάνουν 240. Και έχει και μία γωνία 300 μοιρών. Συνολικά, 180 συν 240 συν 300 μας βγάζει πάλι 720 μοίρες. Και 7 συν 2 συν 0 πάλι μας κάνει 9. Στο ωμέγα τώρα, παίρνοντας από τις πλευρές τις γεωμετρημένες του συμπαντικού ωμέγα για την κατασκευή του ωμέγα του ανθρώπου, του α δηλαδή, γεωμετρείται και κατασκευάζεται ως εξής. Και εδώ θα καταλάβουμε πολλά πράγματα τα οποία όταν πρωτοβγήκανε τα πρώτα ελλάνια κείμενα, πολλοί συνέλληνες με ρωτούσαν γιατί πήρε το 1 και όχι το 2, γιατί πήρε το 2 και όχι το 3, γιατί το, λέει, το γράφει έτσι. Άμα διαβάσουμε συγκεκριμένα θα το δούμε. Λέει εδώ πέρα, βλέπουμε ότι το έχουμε ας πούμε το ωμέγα το σημαντικό, έχει κάποια νούμερα στην οθόνη μας. Το βλέπουμε. Ξεκινάει 1, 2, 3. Το 1, το 2 και το 3 με τη σειρά, άμα δούμε, έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Μετά είναι το 4, το 5, το 6, το 7. Λοιπόν, 6 φορές χρησιμοποιούμε την 6. Η 6 είναι αυτή. Ναι, βλέπουμε στο φαίνεται μας. Ναι. Φαίνεται από εκεί, ωραία. Που στην ουσία η 6 είναι το 1 τρίτο της 1 πλευράς. Της 2 πλευράς και της 3 πλευράς που είναι ίσες. 2 φορές παίρνουμε την 4 πλευρά, η οποία είναι τα 2 τρίτα της 1, 2 και 3. Βλέπετε ότι ακόμα και η διαίρεση και το μέγεθος της κάθε πλευράς είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι, παρακαλώ το κοντρόλ να αφήσει την εικόνα. 2 τρίτα και 1 τρίτο. Ναι, είναι σημαντικό να το βλέπουμε στο οθόνη μας, βεβαίως. Λοιπόν, άρα το 4 είναι τα 2 τρίτα της 1, 2 και 3. Και με τη σειρά προτεραιότητας την 1 για κλείσιμο. Οπότε, αυτό το γεωμετρικό αριθμητικό αποτέλεσμα είναι 6 συν 6 συν 6 συν 6 συν 6 συν 6 συν 4 συν 4 συν 1 ισούται με 45. 4 συν 5. 9. Μας κάνει 9. Πάλι το 9. Και με ξεκάθαρο μήνυμα στους πυλώνες του ωμέγα δείχνει τη δημιουργία και την τέλεια αναπαραγωγή της δημιουργίας του δημιουργήματος πλέον.